τέλος στην καθημερινή οδύσσια των μικρών μαθητών του πρώτου δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου στο Ρέθυμνο, δίνει με προσωρινή τουλάχιστον λύση η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Μετά τις ντροπιαστικές εικόνες που ανέδειξε η Κρήτη TV με τους μικρούς μαθητές να κάνουν μάθημα κάτω από ακατάλληλες συνθήκες, λόγω της μικροσκοπικής αίθουσας που αποτελούσε γραφείο της Διευθύντριας, αποφασίστηκε το στεγαστικό θέμα να λυθεί έστω προσωρινά με αίθουσα προκάτ που θα τοποθετηθεί εκεί που θα ανεγερθεί νέα αίθουσα μελλοντικά. Έτσι, η διευθύντρια του σχολείου θα μεταφέρει τα πράγματά της από την κουζίνα του σχολείου στο γραφείο της, ενώ και τα παιδιά θα κάνουν μελλοντικά μάθημα σε προκατασκευασμένη αίθουσα. Δημιουργία μιας καινούριας αίθουσας σε χώρο όπου μπορεί να γίνει και μέχρι να γίνουν οι διοικητικές και νομικές διαδικασίες που χρειάζονται, να υπάρξει μια λύση με μια συμβατική κατασκευή, με μια λιόμενη αίθουσα στον ίδιο χώρο όπου προβλέπεται να χτιστεί η αίθουσα. Αυτό θα το δούμε βέβαια σε συνεργασία με την Πολεοδομία και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Δεν μπορώ τώρα να πω κάποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες με μια προκάτ αίθουσα παρά με μια συμβατική αίθουσα. Επίσης και αυτή είναι προμήθεια, αν κάνουμε προμήθεια αίθουσας, και οι προμήθειες είναι μέσα στο νέο νόμο, άρα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο νέος νόμος και μετά να κάνουμε τις ενέργειες για να φέρουμε αυτή την αίθουσα. Και ενώ η εκπαιδευτική κοινότητα σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου κάνουν σχέδια για να ανακουφίσουν προσωρινά τους 200 μαθητές του σχολείου και τους δασκάλους τους, οριστική λύση θα δοθεί σε τουλάχιστον 2 χρόνια από σήμερα, όταν θα χτιστεί το νέο δημοτικό σχολείο Ατσιποπούλου. Ενέγερση του δεύτερου, έτσι, στο χώρο που υπάρχει ήδη το δεύτερο, συμφωνήσαμε να κάνουμε μια πρόταση να ιδρυθεί ένα τρίτο δημοτικό σχολείο Ατσιποπούλου που θα είναι είτε εξαθέσιο είτε εφταθέσιο μια δυναμικότητα για να μπορεί να εξυπηρετεί στην περιοχή. Έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 3.100.000 για να χτιστεί το νέο δημοτικό του Ατσιποπούλου, το δεύτερο δημοτικό του Ατσιποπούλου. Βέβαια θα δημοπρατηθεί μόλις ξεκαθαρίσει ο νόμος για τους διαγωνισμούς.